και πράμα δεν αλλάζει. Να σε χαρώ και πράμα δεν αλλάζει. Μάθει στα χείλη μου το γέλιο αναθεμάτο. Άντε σαμάν το γέλιο αναθεμάτο. Καρδιά τα φύλλα τη καρδιά, ο πόνο και χαλάτο. Άντε σαμάν, ο πόνο και χαλάτο. Το πρώτο κομμάτι είναι του Γιώρατο, είναι γραμμένο το 60. Και το έχουν γράψει με το Μανιά. Είναι και το στυλ το δικό σου, δηλαδή το βάζεις στα άλλα, δεν μπορείς να ξεφύγεις πολύ. Και είναι περισσότερο, αλλά στη Μαρκοχαραλάμπη το στυλ του από την άλλη μεριά. Ναι, ναι, ναι. Ενώ το δικό σου στυλ είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά τα έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Το δικό σου το στυλ είναι πιο πολύ προς το Μουντάκι. Μουντακίζομαι. Τα άλλα κομμάτια, τα πρώτα του πατέρα σου, είναι από τη μεριά εκείνη, ας πούμε, είναι άλλο στυλ. Ο Μανώλης και η Αμαλία Κατσαμά έφεραν στον κόσμο 7 παιδιά στους έρφους Μυλοποτάμου. Η Γιανούλα είναι το πρώτο παιδί της οικογένειας και έπειτα γεννήθηκε ο Βασίλης, η Πόπη, ο Σύφης, ο Γιώργος, ο Νικηφόρος και ο Ηρακλής. Τόσο ο πατέρας τους Μανώλης, όσο και οι παππούδες τους Βασίλης Κατσαμάς και Σύφης Φραγιαδάκης υπήρξαν αξιόλογοι μουσικοί και αυτή τη μουσική διαδρομή ακολούθησαν και συμπλήρωσαν τόσο ο σπουδαίος λαουτιέρης και ερμηνευτής Βασίλης Κατσαμάς, όσο και ο μοναδικός λυράρης και ερμηνευτής Γιώργος Κατσαμάς, αλλά και ο Σύφης ως ερμηνευτής και λαουτιέρης, ο Νικηφόρος ως λαϊκός ερμηνευτής με μεγάλη καριέρα στην Αμερική, αλλά και η Πόπη Κατσαμά, η οποία έχει ερμηνεύσει λαϊκά τραγούδια με μεγάλη επιτυχία την δεκαετία του 70. Και ο πρώτος διδάξας που θα πήρετε όλοι σας, βεβαίως θα ήταν ο πατέρας σας, που ήταν πολύ μεγάλος λυράρης, είχε κάνει δισκογραφία, ήταν καλός μερακλής. Εγώ είχα την τύχη να τον γνωρίσω από τα Γρήνια Βασίλη από τότε, που πέσαμε. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε κάνει και μια συνεργασία μαζί. Και περάσαμε πιο ωραία. Και έχουμε πάει και ταξίδια στο εξωτερικό και σε μαγαζί που δουλεύαμε στην Αθήνα. Πιστεύω ότι είσαστε από τα καλύτερα συγκροτήματα και εμένα μου αρέσει πιο πολύ όταν μονομεριάτε όλοι μαζί τα αδέρφια, δηλαδή έχω μια αδυναμία πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να σε καλωσορίσω, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι ο Μανώλης ο Βερνιδάκης, που είναι ο τέταρτος της παρέας, αλλά συμμετέχει στο δίσκο που έχετε γράψει, που θα παίξει Μαντολίνο, αλλά δεν είναι μαντολίνο, είναι λίγο μεγαλύτερο. Να το πούμε μαντόλα περίπου. Και ο Μιχάλης, ο Μαρακομιχελάκης, που θα παίξει κιθάρα, τον επιστρατεύσαμε. Μουσική.
Κοίτα τι κάνεις, κοίτα τι κάνεις η καρδιά σου, αμάν τη καρδιά σου. Κοίτα τι κάνεις η καρδιά σου, δεν βρεθεί κοντά σου. Πάτε σαν μαλκιό, δεν βρεθεί κοντά σου. Αμάν με μια γλυκιά μάτια σου. Κοίτα τι κάνεις η καρδιά σου, κι ό,τι βρεθεί κοντά σου. Ματινάδα, ναι. Γιατί πρέπει ο να στίχος, τα βεβαίως. Ο στίχος είναι του καλού μας φίλου, του Μανώλη του Κακλή. Του Μανώλη είναι αυτή. Του Μανώλη είναι πρώτη ματινάδα. Τη δεύτερη τη φτιάξαμε το στίχο. Και τα τραγούδια, και ο στίχος, και η μουσική, πολύ ωραία τα σιρτάλα, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και τα, είσαι και πολύ καλό γεράρης. Και όλοι είσαστε και καλοί παίχτες. Και δεν ξέρω, από τον πατέρα σας έχει πάρει στη φωνή. Τραγουδείτε όλοι καλά. Προσπαθούμε, Μπάβη. Ο γιος του μοιάζει πιο πολύ του πατέρα μας. Θα παίξω μια σειρά του πατέρα μου. Θα παίξω με. Τα παλιά σιρτά που είχε γράψει. Παλιά σιρτά είναι δύο κομμάτια θα παίξω και είναι το ένα του 53 γραμμένο και το άλλο του 55. Μάλιστα. Το πρώτο τα έχει γράψει τα δυο με τον Μαρκο Βαγγέλη. Thank you.
του γυαλού. Ο παγλίκια νεράιδα του γυαλού, το κύμα σωμορφαίνει, αμάν το κύμα σωμορφαίνει. Σε κίνο το κορμί, αντές αμάν αμάν. Ω πάχαρα σε κίνο το κορμί, όπου για σε προσμένει, αμάν όπου για σε προσμένει. Αν μας θεωρούνε, η μόνη πιο πολύ θα χαίρεται η μάνα μας. Γιατί έτυχε να κάνει 7 παιδιά και να πεθάνει 42 χρονών. Ήρωας, μεγάλο. Γι' αυτό και της έχουμε αφιερώσει ένα τραγουδάκι, θα το πει ο Σύφης σε λίγο. Τραγούδι της μάνας. Ναι. Να το παίξω. Γιατί ο πατέρας μου, και ο πατέρας μου λιγόχρονος, 70-71 χρονού, δεν είναι μεγάλος. Αλλά συγκρίσει με τις χωριμένες μάνας. 42 χρονών που μου λες τώρα είναι άφησε παιδιά. Στην δύναμη και επάνω, ναι. Και έκαμε και 7 παιδιά. Ωραία. Δεν μπορούμε να το ακούσαμε το τραγούδι. Το λάσο του πατέρας μου είδε τι έβγαλε. Ναι, μας είδε τα παιδιά, ναι, είδε και γκόνια, εντάξει. Ναι. Να το ακούσαμε το τραγούδι. Όπα πρώτα τη μάνα μου αγαπώ κι ύστερα όλα τα άλλα. Αχ, γιατί πια από το πέτυτσι ως το θέλα το καλά. Σα
σαν τη στοργή που έβρινα, σαν τη στοργή που έβρινα η σημάνας μου τα χέρια. Όπα δεν πρόκειται να βρω ποτέ όσα κι αγαμωτέρια. Αχ, η αχάριστα σου φέρθηκα κι άργησα να το νιώσω. Αχ, κι ένα ποτήρι με νερό δεν ήρθα να σου δώσω. Για μια αγάπη σ' άφησα, για μια αγάπη σ' άφησα, μάνα μου την τροπή σου. Όπα και φύγες και δεν άκουσα την παραπώνεσή σου. Να στενάξω δε μ' ακούς, να κλάψω δε με βλέπεις. Όπα κι όταν πονώ δεν είσαι εσύ κοντά μου να μ' αρνέψεις. Θα έχουμε γράψει για την Κρήτη και θα το πούμε. Το δίσκο το τελευταίο. Ναι. Ωραία, να τον ακούσουμε. Του φίλου και του στο καστήρι.
και τσιλεπεδιάς, τσίξας τεριάς και τσαρκωτιάς, τσιλίρας και τσιλεπεδιάς. Στα περδεμένα μ' όνειρα
και τάξη, βάλε σειρά και τάξη. Τα δύο κομμάτια, τα πρώτα ήταν του Μουντάκη, δεν χρειάζεται να τα λέμε, ναι, όλα. Ναι. Τα επόμενα δύο ήταν παλιά Χανιά Μερζά. Ναι. Έτσι. Μετά μπήκε πάλι Μουντάκη και τελείωσε Μουντάκη. Εντάξει. Ο Γιώργος Κατσαμάς, 11 ετών, ξεκίνησε να παίζει μπουζούκι. Ήταν 12 ετών όταν σε ένα γλέντι του πατέρα του αναγκάστηκε να τον συνοδεύσει με το μπουζούκι του, επειδή ο λαουτιέρης του πατέρα του δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στο γλέντι. Μετά από αυτό ο πατέρας του έσπασε το μπουζούκι για να αναγκαστεί να πιάσει το λαούτο. Ο Θανάσης Κορδαλός, ο Κώστας Μουντάκης, ο Μαρκογιάννης, ο Μαρκοβαγγέλης και άλλοι μεγάλοι κριτικοί καλλιτέχνες της γενιάς αυτής έκαναν πρόβες στο σπίτι του με τον πατέρα του και τον αδελφό του Βασίλη. Ο ίδιος βιωματικά από τη μουσική τους εξερευνούσε το μουσικό τους χώρο και μάθαινε να παίζει. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους.
1967 πήγε και αυτό στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στο λαό του, στο πλευρό του πατέρα του και του αδελφού του Βασίλη. Η δισκογραφία για τον Γιώργο Κατσαμά δεν άργησε. Ξεκίνησε το 1970 σε ηλικία 17 ετών, παίζοντας λαούτο σε 8 συνολικά δίσκους του πατέρα του. Την ίδια χρονιά, ο πατέρας του άνοιξε δικό του μαγαζί στο Εγάλεο με το όνομα Νεράιδα, στο οποίο εμφανιζόταν ο πατέρας Μανώλης Κατσαμάς με τους γιους του Βασίλη και Γιώργο. Εγώ ήμουν πρώτα λαγουθιέρης. Έζα 15 χρόνια λαγούτο. Το 81 ξεκίνησα τελεία. Το 1973 η Νεράιδα κλείνει και ο Γιώργος Κατσαμάς, αφού τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία, συνέχισε να ασχολείται με το λαό του, συνοδεύοντας τον πατέρα του, τον Κώστα Μουντάκη, Νίκο Βενιανάκη, Μανούσο Μαυράκη, τον ανερχόμενο τότε Μιχάλη Αλεφαντινό, τον επίσης ανερχόμενο τότε Στέλιο Βασιλάκη και από το 1979 έως το 1981 με τον μαέστρο Λεωνίδα Κλάδο, ο οποίος ήταν και η αφορμή να εγκαταλείψει τότε την Αθήνα και να επιστρέψει στην Κρήτη. Το διάστημα αυτό ο Γιώργος Κατσαμάς γνώρισε τον Λευτέρη Καμπουράκη από τις Μοίρες, τον άνθρωπο δηλαδή που είχε δώσει τα περισσότερα τραγούδια του στο Λεωνίδα Κλάδο. Ο Λευτέρης Καμπουράκης, γνωρίζοντας τον Γιώργο Κατσαμά, έγραψε και ένα τραγούδι για αυτόν, το «Άστρα μη με μαλώνετε». Μαζί το έκαναν πρόβα στην ταράτσα του σπιτιού του και έλεγε στον Γιώργο να βλέπει τα αστέρια και να νιώθει το στίχο όταν το τραγουδάει. Δυστυχώς, ο Λευτέρης Καμπουράκης αρρώστησε όταν ο Γιώργος ήταν στην ΚΟ και έτσι δεν πήρε ποτέ επίσημα αυτό το τραγούδι. Στην ΚΟ πήγε μετά από τα 3 χρόνια συνεργασίας με τον Λεωνίδα Κλάδο και ουσιαστικά αυτό ήταν το διάστημα που ξεκίνησε τη μόνιμη πλέον συνεργασία του με τον αδελφό του Βασίλη. Και πήγα στην ΚΟ και βρήκα τον Βασίλη που δούλευανε και έπαιξα το πρώτο βράδυ λαγούτο και το δεύτερο βράδυ ξεκίνησα λίρα και δεν ξαναπιάσα το λαγούτο. Ήταν 28 ετών όταν έπιασε στα χέρια του τη λύρα και από τότε δεν την άφησε ποτέ. Μέχρι και λίγες ημέρες πριν κοπεί το νήμα της ζωής του, εμφανιζόταν χαρίζοντας διασκέδαση με τη δεξιοτεχνία του στη λύρα, αλλά και την ιδιαίτερα ζωντανή και νυφάλια φωνή του. Ένα δε όραμα για το οποίο πάσχιζε ακόμα και τις τελευταίες του στιγμές στο νοσοκομείο ήταν να δει τον Παγκρίτιο Σύλλογο Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής, στον οποίο ήταν και πρόεδρος, να έχει το δικό του σπίτι και να είναι ένα σπίτι που θα ενώνει όλους τους καλλιτέχνες της Κρήτης, αλλά θα είναι και ένα κέντρο μελετών, με αρχεία δημιουργών, αίθουσες συναυλιών και συνελεύσεων. Μια εποχή
αγάπη στη δικασίμη. Σ' αγάπη στη δικασίμη, σε θέλω δικηγόρο, σε θέλω δικηγόρο. Κι αν κερδίσω την καρδιά σου, τι με κάνω δώρο, σου τι με κάνω δώρο. Και ο Γιώργος Κατσαμάς έφυγαν εντελώς αναπάντεχα από αυτή τη ζωή, συμπληρώνοντας ο καθένας σχεδόν 50 χρόνια ενασχόλησης με τη μουσική της Κρήτης. Πίσω τους άφησαν μια πλούσια μουσική κληρονομιά που δεν θα σβήσει ποτέ, αλλά και τον τρίτο αδελφό Σύφη και τα ανήψια τους Μανώλη και Σύφη Κατσαμά που δίνουν συνέχεια και ζωή στη μουσική ιστορία της οικογένειας. Και κράτηξα
με κράτηξα τσι πιο γλυκές. Όχι και κράτηξα τσι πιο γλυκές στιγμές να σου θυμούμε. Αχ, στιγμές να σου θυμούμε. Γελάσω δυστυχής, όχι αγελάσω, όχι αγελάσω δυστυχής. Όχι αγελάσω δυστυχής, στο κλάιμα θα με βγάλει. Αχ, η παράπονο, στο κλάιμα θα με βγάλει. Γιατί είναι, γιατί είναι η απουσία σου. Απουσία σου. Γιατί είναι η απουσία σου και η πίκρα μου μεγάλη. Αχ, η παράπονο και η πίκρα μου μεγάλη. Thank you.